Τάσο, αν δεν ξέρει την απάντηση. Επέμεινε. Δεν ήθελε να το πει, κυρία Τόπε, όμω. Μπράβο, δεν ήθελε. Φανταστώ κι εγώ. Λέω, δεν μπορεί, κάτι θα συμβαίνει. Το είπε, είναι πολύ μεταφυσικό. Δεν θέλω να το μοιραστώ μαζί σα. Νόμιζε, α πούμε, εμένα η μάνα μου πολλέ φορέ λέει: είδα στον ύπνο μου αυτό, πάω να παίξω τζόκερ. Τι ωραία, μάνα, τι είδε. Μπορεί να μου πει: είδα ωραία θάλασσα, ξέρω εγώ, ο ουρανό ήταν καθαρό, ή λουλούδια λευκά. Όταν πρωτοέκλεισα δουλειά στην τηλεόραση, πριν στον πρωινό καφέ. Πριν με φωνάξουν για casting, που έλειπα στο εξωτερικό τότε και δεν ξέρω πώς με βρήκαν, εν πάση περιπτώσει, και γύρισα να κάνω το δοκιμαστικό καλοκαιριάτικα, που δεν θα γύρναγα με τίποτα γιατί περνούσα ωραία. Και δεν με έπαιρνε να χαλάσω τα λεφτά μου, γιατί άμα γύρναγα δεν θα ξανάφευγα. Δηλαδή ήταν μετρημένα. Με παίρνει η μάνα μου, πριν με πάρουν ο κύριος Χαραμής να είναι καλά τότε που έψαξε να με βρει, και μου λέει: λοιπόν, έχω δει ένα όνειρο. Ρε, παιδιά, το θυμάμαι σαν τώρα. Είσαι, μου λέει, σε ένα σαν λιμάνι. Και έρχεται, μου λέει, ένα σαν υπεροκεάνιο τεράστιο. Βγαίνει, δεν ανοίγει τις πόρτες. Κάτω, μου λέει, ήταν κόσμος, ήμουνα κι εγώ, μου λέει, μαζί σου, δίπλα σου. Και κάποιος πετάει ένα σκηνί και σου λέει: Ελένη, πιάσε. Και σου λέω: πάρτο και ανέβα πάνω. Αφού τώρα θα μιλάει, θα μου λέει πάλι: τι τα λες, μωρέ, αυτά, αφού μου τα έχει βάλει στο κεφάλι μου. Πιάνω το σκηνί, με ανεβάζουν στο υπεροκεάνιο που ήταν κόσμος και φεύγει και μου λέει: σου έρχεται μια δουλειά. Αφού δεν μπορώ να φανταστώ όμως τι δουλειά με σένα μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορώ να έσπαγε το κεφάλι της γυναίκα. Εσύ είσαι το ο καπετάνιος. Μου λέει: θα σου έρθει μια δουλειά τεράστια. Και πόσο έξω έπεσε. Της λέω: πες μου, πόσο μεγάλη. Υπεροκεάνιο. Λάδι η θάλασσα. Ναι, μα ήταν σκούπα, λέει, η μόνη που ανέβηκε κάτω, μου λέει, κόσμο, χαμό. Δεν κόσμο. Άνοιξε, μου λέει, το πώς το λένε αυτό που ανοίγει το πλοίο για να μπει μέσα. Όχι. Πετάνε ένα σκηνί επάνω σου και σου λένε: Ελένη, ανέβα. Μου λέει: έχει καλά. Άκου, δεν ανησυχώ, μου λέει πια. Ηρέμησα. Του Γρηγόρη είπα τώρα μετά από 21 χρόνια, τι να κάνω κι εγώ, αλλά δεν τα ξεχνάω. Του Γρηγόρη λέει: δε σκούνα. Η μάνα μου με τα όνειρα δεν το συζητάω. Να σου πω κάτι. Εγώ τα πιστεύω. Και σε στεναχώριες με έχει πιάσει. Μα αυτά είναι. Όταν έφυγα, ας πούμε, από τον Αντένα, που ήμουν κι εγώ πολύ στεναχωρημένη, γιατί δεν είχα κλείσει εδώ όταν έφυγα. Εγώ έφυγα, το είπα ότι θα φύγω πολύ νωρίτερα πριν κλείσει η σεζόν. Με ξέρετε ότι είμαι λίγο μουγκοθόδωρας. Δεν μιλάω γενικώς. Ήξερα ότι θα φύγω. Το είχα πει, αλλά δεν το είχα πει σε εσάς. Εγώ τα είχα πει όμως αυτό που πρέπει να πω. Ήμουν άνεργη. Στο μυαλό μου ήξερα, θα τελειώσει το τέλος Ιουνίου. Εντάξει, λέω, μπορεί να βρω μια δουλειά, αλλά αν δεν μ' αρέσει θα την πάρω, οπότε μπορεί να μείνω άνεργη. Και μου λέει η μάνα μου: είδα ένα όνειρο. Μάνα, τη λέω, δεν με παρατάς και εσύ ένα δεκαετία με τα όνειρά σου. Είδα ένα όνειρο, μου λέει. Καλύτερα θα συνεχίσεις. Άντε ρε μάνα, τη λέω, δεν γίνονται αυτά. Τα καλύτερα ήταν εκεί. Τα ζήσα, τα ευχαριστήθηκα και ήταν. Μου λέει, σου λέω, είδα ένα όνειρο. Τι να μας πει το υπεροκεάνιο, μου λέει, τότε που σου είχα δει. Δεν θυμάμαι, θα τη ρωτήσω τώρα που θα πάω παραπάνω από το υπεροκεάνιο. Μου το έχει αναλύσει όμως το όνειρο. Μου λέει, ακούσου λέω εγώ. Τη μάνα σου να ακούσει. Η μάνα σου είναι το τυχερό σου. Είναι ο φύλακας άγγελό σου. Να τη δώσω μια φωτογραφία να κοιμηθεί μαζί μου το βράδυ. Εγώ να μην τα έλεγε όταν εγώ θέλω κάτι. Τα βλέπει μόνη τη. Δηλαδή και τα παιδιά μου όλα μου τα έλεγε. Θα κάνει δύο απανωτά. Άσε με τρεμά. Θα κάνει δύο απανωτά. Γιατί είχα και τι αγωνίε που θα κάνω, παιδί. Θα μπορέσω να κάνω, παιδί. Θα το κάνω, παιδί. Θα μπορώ, δεν θα μπορώ. Και είδε πάλι. Και ήμουν και 30 χρονών. Και φαντάσου, και τότε ανησυχούσε. Βέβαια. Και το τρίτο μου το είπε που είχα τυχεία μετά το δεύτερο. Και μου λέει: είδα εγώ, μου λέει, τον καζόν και φύτρωσε άλλο ένα λουλουδάκι δίπλα στα δύο. Τόσο. Τον καζόν. Ναι, μες στον καζόν. Δεν στον κύκλο, παιδί μου. Είδα, μου λέει, ένα λουλουδάκι. Τώρα θα τα ακούει και θα γελάει και θα λέει την άτιμη.